καλώς ήλθατε στην παρεούλα μου εδώ και σήμερα πιο τρελή από ποτέ. Ε, κολοκολοκο, λοκολο, κολοκολοκο, λοκολο. Ακού. Εντάξει. Λοιπόν, να καλησπερίσω εσάς που μας βλέπετε από καφετέρια, από γυμναστήρια, εσάς που μας έχετε στο μιούτ. Γιατί μας έχετε στο μιούτ? Δυναμώστε την ένταση. Ή αν δεν δυναμώσετε, δεν πειράζει. Αφήστε εδώ που. Αφήστε το. Είναι. Ναι, είναι σαν το κολοκόλοκο, γιατί δεν έχω. Το καναλάκι μας, το όμορφο. Το πολύ ωραίο. Το γλυκό, το αγαπημένο. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρεουλίτσα. Έχω πολύ ωραίους καλεσμένους σήμερα. Θα σας τους πω στην πορεία. Από το θέατρο έρχονται, θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για μια πολύ ωραία παράσταση, όλα αυτά όμως στη συνέχεια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι είχαμε τα Emmys εχθές, έτσι δεν είναι? Δεν θα είναι έτσι, έτσι θα είναι. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε? Ναι. Γεράσιμος Μιχελής, Δημητό Γκόνη και Διονύσης Μπουλάς θα είναι εδώ πέρα, από την παράσταση Hotel Marina. Είναι μια παράσταση την οποία την επικοινωνούμε και εμείς εδώ στο MAD. Έχω πάρα πολλές απορίες γύρω από αυτή την παράσταση και στο ραδιόφωνο αλλά και στη τηλεόραση. Έχω πάρα πολλές απορίες γύρω από αυτή την παράσταση, διότι μέσα σε όλο το κείμενο που είχα διαβάσει ότι είναι ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι τις εκμυστηρεύτηκαν στους συντελεστές της παράστασης και θέλω έτσι λίγο να εντρυφήσουμε σε αυτό. Όλα αυτά στην πορεία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνουν την τιμή ηθοποιοί αυτοί και είναι εδώ στην παρέα μου, γιατί εμείς φιλοξενούμε κόσμο από όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι τραγουδιστές μόνο. Νέοι, παλιοί, καταξιωμένοι και μη είναι όλοι εδώ και έρχονται και με τη μούνη. Εδώ τώρα μιλάμε για καταξιωμένους. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε με τα Emmys. Λοιπόν, στα Emmy μου. Πάμε στα Emmy μου. Και πάμε στην... Ήταν η 71η, παιδιά, απονομή των Emmys και η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε τώρα τα ξημερώματα. Εδώ βλέπουμε Game of Thrones και το... μισό λεπτό. Και το Fleabag, που είναι ουσιαστικά οι μεγάλοι νικητές των Emmy Awards 2019. Να σας πω ότι... καθίστε, γιατί τα έχω εδώ πέρα άλλο συγκεντρώσει. Η σοφαρή ανελίσσε νίκη στην ιστορία του θεσμού με τις τηλεοπτικές σειρές The West Wing, LA Law, Mad Men, Hill Street Blues. Λοιπόν, τον Κότο ολοκλήρωσε την προβολή του μετά από 8 σεζόν τον περασμένο Μάιο, με 12 Emmy Awards συνολικά. Να σας πω ότι παράλληλα η σειρά Fleabag κέρδισε το βραβείο καλύτερης κομικής σειράς, ενώ η σειρά Φαινόμενο του HBO, η οποία είναι το Chernobyl φυσικά, έφτασε συνολικά τα 10 βραβεία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει δει το Chernobyl, όπως προφέρεται, άλλοι το προφέρουν έτσι, άλλοι το προφέρουν αλλιώς. Τώρα, ο Billy Potter και η Jodie Comer, παιδιά, κέρδισαν τα βραβεία πρώτου ανδρικού και γυναικείου ρόλου αντίστοιχα στην κατηγορία των δραματικών σειρών. Ο Billy Hunter και η Phoebe Waller-Bridge, αν τη λέω σωστά, κέρδισαν φυσικά τα αντίστοιχα βραβεία δεύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε την συγκινητική, παιδιά, ερμηνεία της Halsey. Μάλιστα. Αυτό έχω συγκεντρώσει όλα εδώ, να μετά πάω στον κόσμο. Θέλετε να πάμε να τη δούμε? Εντάξει, βάλε, πάτησε τη. Πάτησε τη. Before I will catch you and I will be waiting time after time. Λοιπόν, αυτή ήταν η συγκινητική ερμηνεία, παιδιά, της Halsey σε ένα τραγούδι της Cyndi Lauper. Είναι το Time After Time. Ωστόσο, να σας πω ότι αυτή η ερμηνεία ήταν αφιερωμένη, παιδιά, στους ηθοποιούς που απεβίωσαν τους 12 μήνες αυτούς που μας πέρασαν. Τη συγκινητική αυτή στιγμή την προλόγησε η Regina King και είπε συγκεκριμένα πως απόψε, καθώς γιορτάζουμε, λέει, το καλύτερο χρόνο της τηλεοπτικής σεζόν, θυμόμαστε και όσους έφυγαν από κοντά μας την περασμένη χρονιά
Και παρότι έφυγαν, η κληρονομιά τους παραμένει. Είδατε πάρα πολύ καλά ότι την ώρα που η Halsey τραγουδούσε το συγκεκριμένο τραγούδι, από πίσω έπαιζε αυτό το βίντεο με όλους αυτούς τους ηθοποιούς που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο. Ήταν η πιο συγκινητική στιγμή από την χθεσινή βραδιά. Εντάξει, πέσαμε λίγο τώρα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί έχω πάρα πολλά πραγματάκια για εσάς. Ωστόσο, θα πούμε για το, να σας πω για το 11ο Greece Days for the Cure, το οποίο είναι την Κυριακή στις 29 Σεπτεμβρίου. Ενώνεται με τον 33ο γύρο της Αθήνας, παιδιά, του Οπανδά. Και συνεχίζουμε όλοι ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Είναι αυτή η μέρα, κάθε χρόνο, η οποία ροζ κορδέλα γίνεται κορδέλα εκκίνησης για έναν αγώνα με σκοπό. Ένας περίπατος 2 χιλιόμετρων και ένας αγώνας 5 χιλιόμετρων δρόμου. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, greeceraces.gr καθώς registration για τις εγγραφές. Ωστόσο, greeceraces.gr μπορείτε να μπαίνετε για να βλέπετε όλες τις πληροφορίες, αλλά και στο www.almazois.gr. Πριν φύγω, να σας μιλήσω και για... τι να πω απ' όλα. Λοιπόν, θα σας πω για το Mad Radio και το e-learning, παιδιά, του Εθνικού Ακαποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου προσφέρουν δύο συμμετοχές στο εξαποστάσεως πρόγραμμα Digital Business Transformation, το οποίο δεν είναι μόνο ένα trend, παιδιά, αλλά είναι μία πραγματική ανάγκη για τις επιχειρήσεις, όπου τώρα τι γίνεται, οι εκπαιδευόμενοι που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αποκτήσουν πρακτικές και εφαρμόσιμες γνώσεις πάνω σε πραγματικά προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Μετά το τέλος του προγράμματος, παιδιά, θα απονεμηθεί και πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Θέλω να μπείτε στο www.elearningecpa.gr. Να σας πω ότι η κλήρωση θα γίνει την 3η-1η Οκτωβρίου και θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα από την εκπομπή της Αστερόπης, 4 με 7 στο Mad Radio 106,2. Και για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να κάνετε follow στο Instagram του Mad Radio, να βρείτε το post του διαγωνισμού και να κάνετε comment γράφοντας τη λέξη e-learning. Εντάξει. Πάμε να φύγουμε σε ένα στο break, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, έχουμε ακόμα περισσότερες ειδήσεις, επικαιρότητα και μετά την επικαιρότητα, εδώ θα είναι η ηθοποιή μας, η αγαπημένη από το Hotel Marina. Τακι ρούμπα! Αυτό δεν είναι J Balvin και Maluma. Καλά δεν το λέω. Μόνο J Balvin είναι. Δεν έχει Maluma. Άκου τώρα. Άκου, τι είπες? Ναι. Άκου τώρα να δεις, Joker να παίζα. Joker, όχι 1 εκατομμύριο ευρώ, ούτε δεν θα κέρδιζα τίποτα, ούτε στην αγάπη. Έχω κερδίσει τη δική σας αγάπη, του τηλεοπτικού μου κοινού την αγάπη έχω κερδίσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Παιδιά, να σας πω κάτι, θέλω να μου πείτε, έχω όντως αδυνατήσει όσο λέει η μαμά μου. Πείτε αλήθεια. Όντως. Αστεροποί, μπορώ να πω στη μαμά μου ότι σήμερα το πρωί έτρωγα ένα σάντουιτς. Εντάξει. Θέλω να της πω ότι σήμερα το πρωί έτρωγα ένα σάντουιτς με σολομό. Τόσο, μια σαν παντόφλα ήτανε. Μόλις μπήκα εδώ στο κανάλι, όλοι κάνανε το σταυρό τους. Μπράβο, ήταν μια παντόφλα, ευχαριστώ. Αστερόπι μου, ήταν μια παντόφλα 46 νούμερο. Μαμά μου, για να μην ανησυχείς. Χθες έφαγα και τα γεμιστά που μου έστειλες. Συγγνώμη, παιδιά, που κάνω αυτό το outing τώρα αυτή τη στιγμή. Απλά όλοι νομίζουν ότι έχω αδυνατήσει πάρα πολύ, γιατί κάνω κάποια δίαιτα ή κάτι, γιατί δεν κάνω καμία δίαιτα. Θα ήθελα έτσι να σας ενημερώσω. Τρώω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αστερόπι μου, που το επιβεβαιώνεις και στο ακουστικό του τρώω, γιατί η μαμά μου δεν με πιστεύει ότι τρώω. Και σήμερα το πρωί ήρθαμε στο κανάλι και τρώγα μια σαντουιτσάρα και κάνανε όλο το σταυρό τους. Μπράβο, κορίτσι μου που τρώω, γιατί δεν ξέρω γιατί. Μα δεν είναι ότι δεν. Είμαι μια χαρά, δηλαδή και το έχω. Έχω μια χαρά, τέλεια. Απλά πρέπει να έχω ανεβάσει την πίεση μου από το πολύ αλάτι που έχει ο Σολομός. Δεν ξέρω, ανεβαίνει ή πέφτει η πίεση με το αλάτι. Δεν το ανεβαίνει, Πρέπει να μου έχει ανέβει πίεση. Κατά τα άλλα είμαι μια χαρά όμως. Και θα φάω και το μεσημεριανό μου μετά, μόλις τελειώσουμε από εδώ πέρα να είμαστε καλά.
κυραβούλα είναι μέσα, δηλαδή τρώω, μην αγχώνεστε, εντάξει. Απλά κάνω λίγο γυμναστικούλα παραπάνω. Και έχω κόψει τα delivery επίσης, να σας πω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή θα ανέβει η πίεση της Αστερόπης όμως, πάμε γρήγορα γρήγορα παιδιά να δούμε τη συνεργασία φωτιά η οποία έρχεται. Και δεν είναι άλλη, να πω αυτή την πρώτη ή όχι. Λοιπόν, θα πω παιδιά για συνεργασία φωτιά, εκρηκτική συνεργασία από J Balvin και Maluma. Κυκλοφόρησαν αποκλειστικές φωτογραφίες από το βίντεο κλιπ εδώ. Τις βλέπετε, τις έχουμε εμείς για την ακρίβεια. Δικές μας αποκλειστικές φωτογραφίες είναι. Έχουν ανέβει και στο Instagram του MAD TV. Την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου, βγαίνει το βίντεο κλιπ. Κάπως μας είχαν προειδεάσει αυτοί για αυτήν τη συνεργασία πριν από λίγες εβδομάδες. Ρίξτε μου και άλλη φωτογραφία εδώ πέρα. Όμως η αναμονή, παιδιά, έχει τελειώσει, καθώς το και πένα, όπως θα είναι και ο τίτλος του τραγούδιου, κυκλοφορεί την Παρασκευή 27 Σεπτέμβρη. Τώρα, με βάση το teaser του βίντεο κλιπ, περιμένουμε ένα εκεντρικό και σεξι φυσικά αποτέλεσμα, γιατί αυτοί οι δύο είναι άλλωστε, με χορογραφίες τάγκο και λάτιν και τέλος πάντων έτσι styles επιλογές. Και το κεπένα, από ό,τι φαίνεται, θα είναι η συνεργασία της χρονιάς, καθώς αυτοί οι δύο Κολομβιανοί superstars είχαν εκφράσει αυτή την επιθυμία να συνεργαστούν κάποια στιγμή. Εμείς τώρα που το είχαμε στα δεδομένα ότι είχαν συνεργαστεί, πώς σας φαίνεται? Δεν πειράζει. Ναι. Σαν σκάουτερ, ας πούμε. Είμαι πάρα πολύ μπροστά. Είναι κάτι σαν τη συνεργασία που θα θέλαμε να δούμε το αιώνα εδώ στην Ελλάδα, μάλλον της Άννας Βίσκης και της Δέσποινας Βανδύ. Κάτι τέτοιο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Τι, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σάκης Ρουβάς. Καλά, εσύ άμα είναι Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σάκης Ρουβάς, σε βλέπω να είσαι με τα χαρτομάντιλα από κάτω, έτσι, να φυσάς τη μύτη σου και τέτοια. Anyway, είμαι πάρα πολύ μπροστά. Κάνω πάρα πολύ καλό σκάουτινγκ, όπως καταλαβαίνετε. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δράτω με και τις ευκαιρίες. Κάνω πάρα πολύ καλό σκάουτινγκ, καθώς και όλους τους καλεσμένους, όλους τους τραγουδιστές του Ρωμαίο, τους έχω φιλοξενήσει εδώ πέρα. Βέβαια, κανείς δεν περίμενε ότι θα είμαι κι εγώ εκεί πέρα. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι, καταλαβαίνεις. Το φτιάχνα έτσι, το πλεκά. Το έφερνα από εδώ, το έφερνα από εκεί και τελικά τσουπ! Έγιναν όλα όπως ήθελα. Τι. Αυτό λέω. Αυτή ήταν η όλη σημαίνει, γιατί δεν πάω κι εγώ. Εκτός από το Χρήστο, ο Χρήστος δεν έχει έρθει. Βάλτε. Γιατί δεν το παίρνεις ένα τηλέφωνο, by the way, να έρθει και ο Χρήστος. Α, ευχαριστώ. Ωραία. Θα σου το πω μετά. Το τηλέφωνο, θα σας το πω τώρα στον αέρα. Όχι. Λοιπόν, anyway, είναι η συνεργασία που την περιμένουμε πώς και πώς, παιδιά. Θέλω να σημειώσω μόνο και τα έχω καταγράψει εδώ πέρα. Τους 79 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, παρακαλώ πάρα πολύ. 44 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και 24 δις προβολών μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Κάντε λίγο εικόνα αυτά τα νούμερα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Σκεφτείτε λίγο τι έχει να γίνει μόλις βγει το κεπένα. Την Παρασκευή δεν θα είμαστε, θα τα παίξουμε όλα, μην αγχώνεστε καθόλου. Λοιπόν, τώρα, πού να πάω ρε Αστερόπη, να πάω. Θα τσακωθείτε πολύ ακόμα πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, από τη μία επιτυχία πάω στην άλλη επιτυχία. Σίγουρα στις 27 του Σεπτέμβρη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα ανέβει στα νούμερα 1 των trendings αυτό. Ωστόσο, στα νούμερα 1 των trendings αυτή τη στιγμή είναι από την Κυριακή ο ράπερ των επιτυχιών Μόσκα, OJ, όλα τα Chains. Και φυσικά μιλάω για τον Light, ο οποίος βρίσκεται και πάλι στην κορυφή των YouTube trendings στο πλευρό του Ντάπι. Πάμε να δούμε λίγο βίντεο και θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο. Troll, ότι το Control χορεύει σαν 50 χρονών επάνω. Με ενημερώνουν από το Control. Ότι η Αστερόπη χορεύει δίχως αύριο επάνω. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Μπροστά στην κονσόλα. Για τους μήνες που έχουμε περάσει τα αυτή μου, θα έπρεπε να σε ξεμπροστιάσω κανονικά. Αλλά σέβομαι τους καλεσμένους που έχω μετά. Αυτή η συνεργασία, παιδιά, η συνεργασία που έχει φτάσει για ακόμα μια φορά τον Light στις νούμερο 1 θέσεις των trending του YouTube, στο νούμερο 1 είναι τώρα.
Και να σας πω ότι είναι μια επιτυχία και είναι μια επιτυχία διότι σημειώνει διπλή επιτυχία στη στάση της πλατφόρμας του YouTube, αφού πέραν από την κορυφή την οποία έχει κατακτήσει παιδιά το βίντεο κλιπ στο κανάλι της Capital Music, το audio track να σας πω ότι βρίσκεται στη θέση 13 από το κανάλι του Ντάπι, του Ελληνοβρετανού rapper. Λοιπόν, δώσαμε ό,τι είχαμε και τώρα σε πολύ πολύ λίγο θα δώσουμε ακόμα περισσότερα. Ωστόσο, πριν φύγω να σας μιλήσω παιδιά για το Digital Expo 2019, το οποίο θα διεξαχθεί στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου 28 και 29 Σεπτεμβρίου, θα καλύπτει θεματολογίες παιδιά όπως gaming, e-sports, τεχνολογία, εκπαίδευση, YouTube, ψυχαγωγία, πολλά πολλά πράγματα ακόμα. Τουρνούρες, υπολογιστές, ομιλίες σε shows, ομιλίες σε workshops, διαγωνισμοί και συμμετέχονται startups. Η είσοδος της εκδήλωσης είναι 5 ευρώ την ημέρα ή 7 ευρώ το διήμερο. Και όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης dexpo.gr. Λοιπόν, Αστεροπή, δώσε ένα ωραιότατο break για να υποδεχτώ τους ακόμα πιο ωραίους καλεσμένους στην παρεούλα μου. Stay tuned εδώ και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, είπα και στην αρχή για τους καλεσμένους, για αυτήν την, εδώ την εκπομπή τη σημερινή. Είναι μια παράσταση που επικοινωνούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και μιλάω για το Hotel Marina. Έχω πάρα πολλές απορίες, ωστόσο θέλω να καλησπερίσω τους καλεσμένους. Θα ξεκινήσω από αριστερά προς τα δεξιά, Γεράσιμος Μιχελής, Μητό Γκόνη. Και Διονύσης Μπουλάς, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε στην παρέα μου σήμερα. Να είσαι καλά, και εμείς χαίρομαστε. Και έχω πάρα πολλές απορίες γύρω από αυτή την παράσταση. Είμαστε εδώ να τις λύσουμε όλες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Μέσα στην αναφορά που είχαμε για την παράσταση αυτή, μιλάει για ιστορίες ανθρώπων, οι οποίοι τις έχουν μοιραστεί οι άνθρωποι αυτοί με τις συντελεστές της παράστασης. Ουσιαστικά δηλαδή είναι αληθινές ιστορίες, οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνω, έρχονται και κουμπώνουν μέσα στο θεατρικό αυτό. Το λέω σωστά? Να πω? Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή εγώ είμαι ο υπεύθυνος για όλη αυτή την συγκέντρωση των συνεντεύξεων, τέλος πάντων, γιατί πρόκειται για συνεντεύξεις που είχα πάρει πριν από 2-3 χρόνια, συνάντησα διαφορετικούς ανθρώπους, πολύ ενδιαφέροντες, και τους έθεσα το ερώτημα, λες εύκολα το σ' αγαπώ? Είναι επιλογή σου η μοναξιά? Κάτσε, γιατί θα μπω και εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό λίγο, γιατί δεν περνάω πολύ καλά. Λοιπόν, όλοι μας περνάνε. Υπάρχουν περίοδοι που είμαστε κάποιες φορές μόνοι. Λοιπόν, όσοι δυσκολεύονταν να απαντήσουν, τους έκανα τρικλοποδιά και λέω, τι επιλέγεις να είσαι μόνος, δηλαδή. Mm-hmm. Μου λέγανε, ξέρω εγώ, δεν είναι εύκολο να πω τόσο αγαπώ. Φυσικά μην πω τόσο αγαπώ, λέει, στον οποιοδήποτε ή στην οποιαδήποτε. Mm-hmm. Και επιλέγεις να είσαι μόνος, του λέω. Και εκεί κάπως έτσι σαν να τσίμπαγε και άρχιζε μια κουβέντα, έτσι, πολύ όμορφη, πολύ τρυφερή. Τέλος πάντων, αυτό κράτησε ένα χρόνο γεμάτα, ένα χρόνο. Συνάντησα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και η συγκομιδή των συνεντεύξεων ήταν πολύτιμη. Η συγγραφική ομάδα που είμαστε τρεις, ένας συγγραφέας, πραγματικός συγγραφέας γιατί δεν είμαστε συγγραφείς, ο Ιερώνυμος Πολάτος, μία θεατρολόγος η οποία έχει κάνει και την δραματουργική επεξεργασία μαζί με το Θιέσο και το σκηνοθέτη, η Σέβη Ματσακίδου, και εγώ. Mm-hmm. Διαλέξαμε λοιπόν από τις 10-15 συνεντεύξεις, διαλέξαμε 6 που θεωρήσαμε ότι είναι οι πιο ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτές οι 6 συνεντεύξεις γίναν 6 πρόσωπα. Μάλιστα. Που ζητούσαν σκηνοθέτη. Είπαμε πού μπορούν να συναντηθούν αυτά τα πρόσωπα και αποφασίσαμε ότι αξίζει τον κόπο να συναντηθούν σε ένα ξενοδοχείο. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η ιδέα. Mm-hmm. Του να βρούμε το χώρο αυτό, το Hotel Marina δηλαδή, το φιλόξενο αυτό ξενοδοχείο που πριν από 15 χρόνια λειτουργούσε αλλιώς. Spoilers. Ως χώρος ημιδιαμονής. Μάλιστα. Ημιδιαμονής. Αυτό το ξενοδοχείο είχε κακή τύχη. Κάηκε για κάποιο λόγο που δεν θα τον αποκαλύψουμε εδώ. Μάλιστα. Και μετά από 15 χρόνια, πρόσφατα δηλαδή, τώρα που
διαδραματίζεται, ας πούμε, η ιστορία μας. Ανακαινίστηκε, έχει γίνει ένα boutique hotel και ανοίγει τις πόρτες του και τα φώτα του και έρχονται πελάτες για να περάσουν ένα τριήμερο, τέλος πάντων, ευχάριστα σε αυτό το ξενοδοχείο. Να πω κάτι περί ξενοδοχείου. Ότι ένα ξενοδοχείο ή, ας πούμε, όταν περιμένει κάποιος να πάρει μια πτήση στο αεροδρόμιο, είναι χώροι, ξενοδοχεία, αεροδρόμια κλπ, που είναι περάσματα. Οι άνθρωποι δεν πάνε για να μείνουν εκεί. Οπότε, πολλές φορές, όταν δύο ή και περισσότεροι άνθρωποι συναντιούνται σε τέτοιους χώρους, μπορούν να πουν λίγο πιο εύκολα, υποσυνθήκες δηλαδή, πράγματα δικά τους, που, γιατί ξέρουν ότι πιθανότατα δεν θα ξανασυναντήσουν αυτό το συγκεκριμένο άτομο, που δεν θα τα έλεγαν ίσως σε δικούς τους ανθρώπους τόσο εύκολα. Οπότε υπάρχει και αυτή η συνθήκη. Έχουμε ένα μικρό τρέιλερ, πάμε λίγο, ένα teaser όπως το λέμε, πάμε λίγο να το δούμε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Είδαμε, ουσιαστικά, περάσαν από μπροστά όλοι οι ηθοποιοί και οι έξι που συναντιέστε σε αυτό το ξενοδοχείο. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που είπες πριν από λίγο. Είναι οικείο σε όλους μας, νομίζω. Ναι, είναι τα λιμάνια, είναι τα αεροδρόμια, είναι χώροι που συνήθως αποχωρεί, μέρη κάποιο μάλλον. Μπαρ. Κάποιο μπαρ, μπράβο, σωστά. Που αποχωρίζεσαι τον άλλον και δεν ξέρεις αν θα τον ξαναδείς, πώς θα τον ξαναδείς, πότε θα τον ξαναδείς. Τυχαίες φευγαλές δηλαδή συναντήσεις, που αν έχεις την τύχη να συναντηθείς με ενδιαφέροντες ανθρώπους, μπορούν να προκύψουν ωραία πράγματα. Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Μία, ας πούμε, ιστορία που έχει προκύψει από όλες αυτές τις συνεντεύξεις. Δεν ξέρω αν μπορούν. Α, δεν θέλεις, θες να φύγω. Εντάξει, να πάω σε break. Okay. Θα πάω σε ένα σύντομο break. Θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο για να έχουμε ακόμα περισσότερο χρόνο. Για να μπορέσω να εκμεύσω ό,τι περισσότερο μπορώ. Ό,τι περισσότερο μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν μπορούμε. Δεν έχω. Γιατί δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε και την παράσταση. Αλλά μου έχει κεντρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Οπότε πάμε σε ένα σύντομο break. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ, όπως μας βλέπετε. Ίδια παρέα. Επιστρέψαμε με το Hotel Marina, το μισό hotel είναι εδώ, δεν έχει έρθει όλο το ξενοδοχείο. Ανακαινισμένο όμως, όπως μου είπαν εδώ πέρα. Και ουσιαστικά φιλοξενεί 6 άτομα αυτό το ξενοδοχείο. Ωστόσο, Μητώ, εσύ σε αυτό το ξενοδοχείο, τι είσαι, ποια είσαι. Κι εγώ ακόμα το ψάχνω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ας πούμε ότι είμαι η σύζυγος του Χρήστου, που υποδίεται ο Γεράσιμος Μιχελής. Είμαστε παντρεμένοι 15 χρόνια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ήταν καθηγητής μου στη Σχολή Καλών Τεχνών. Και σε αυτό το ξενοδοχείο είχαμε ζήσει την τρέλα του έρωτα. Εδώ ερωτευτήκαμε, είχαμε τα πρώτα μας ραντεβού και μάθαμε ότι ανακαινίστηκε και επιστρέφουμε μετά από πολλά χρόνια. Μήπως και αναζωπηρωθεί μεταξύ μας λίγο το αίσθημα, γιατί ο γάμος μας περνάει μια κρίση. Δεν βάλτωσε, κουράστηκε λιγάκι, μην βιαζόμαστε να βγάζουμε. Α, εντάξει, ωραία, δεν λέω. Κουράστηκε λιγάκι, κουράστηκε. Στα 15 χρόνια, το πρώτο πράγμα που σου είπε είναι ότι έχει βαλτώσει μια σχέση, ας πούμε. Και μέσα σε αυτό το βράδυ που περνάμε το απόγευμα, εκτυλίσσεται η ιστορία, γίνονται διάφορες αποκαλύψεις ανάμεσα στο ζευγάρι που ήταν κρυμμένες για πολύ καιρό. Εδώ σας βλέπουμε και θεατρικά μαζί. Ναι, εδώ βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά. Όχι. Δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Δε, λίγο έχεις τα νεύρα σου εδώ, Ναι, ναι, γενικά έχω τα νεύρα μου. Προσπαθώ να τα συγκρατώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο μερικές φορές. Είναι τρία ζευγάρια. Τρόπορτινα, ναι. Okay. Είναι το ζευγάρι των καλλιτεχνών, που ζουν 15 χρόνια μαζί. Είναι το ζευγάρι των νεαρών επαγγελματιών, της ρεσεψιονίστ και του μπάρμαν, που ενώ δείχνουν στην αρχή να είναι εντελώς ατέριαστοι και να μην πολύ συμπαθούν ο ένας τον άλλον,
στην πορεία αλλάζουν ελαφρώς τα πράγματα. Και ένα ζευγάρι παράξενο, αλλά αξιαγάπητο ζευγάρι, η πρώην ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, η Ουρανία, mm-hmm. που το λειτουργούσε τότε ως ξενοδοχείο υπό ημί διαμονής, τώρα πια είναι η καθαρίστρια του ανακαινισμένου Hotel Marina, που έχει ζητήσει ως όρο να μένει σε ένα δωμάτιο, για κάποιο προσωπικό, συγκεκριμένο δωμάτιο, για κάποιο προσωπικό δικό της λόγο. Δεν τον αποκαλύπτουμε. Θα αποκαλυφθεί σύν το χρόνο μέσα κατά τη διάρκεια της παράστασης. Λοιπόν, είναι ζευγάρι με τη φίλη της, τη Βανέσα. Η Βανέσα είναι μια τρανς γυναίκα mm-hmm. που έκανε το coming out πριν 15 χρόνια σε αυτό το ξενοδοχείο και εκεί γνώρισε την Ουρανία και η Ουρανία τη στήριξε τότε πολύ mm-hmm. γιατί χρειάστηκε να εγκαταλείψει την οικογένειά της. Έρχεται από τα Γιάννενα, έχει αφήσει εκεί ένα παιδί. Όλα τα έχεις πει, Γεράσιμο, δεν άφησες τίποτα. Έχει αφήσει ένα παιδί που τώρα διεκδικεί να το βλέπει, γιατί η πρώην σύζυγός του, όταν ήταν άντρας, mm-hmm. τώρα που είναι γυναίκα, της απαγορεύει να το βλέπει. Και έρχεται στο ξενοδοχείο λοιπόν αυτό για να βρει στήριξη από την Ουρανία προκειμένου να συνεχίσει τον αγώνα για το παιδί της. Μάλιστα. Με ιντριγκάρει σε εισαγωγικά αυτή τη λέξη, θα τη χρησιμοποιήσω. Ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι αυτές είναι πίσω από αυτές, από αυτό κρύβεται μια αληθινή ιστορία από τον καθένα. Να πω ότι πέρα από ζευγάρια υπάρχουν mm-hmm. και πολλές μοναξιές. Βλέπεις δηλαδή 6 μοναξιές, ακόμα και στο ζευγάρι. Αυτό ήθελα να πω, ότι στο τέλος είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό και καμιά φορά μπορεί να είσαι ζευγάρι με τον άλλον, αλλά τελικά μπορεί να περάει πολύς χρόνος που τον βιώνεις μόνος σου, παρά το γεγονός ότι έχεις μία σχέση, ας πούμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα έχετε ξεκινήσει. Να πούμε ότι είναι στο Gloria Μικρό, υπό κάτω στις 7, στην Αθήνα, από τις 20 Σεπτεμβρίου και τις 3 Νοεμβρίου θα πάει. Έχετε κάνει πόσες παραστάσεις μέχρι στιγμής? 3. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, προηγούμενη εβδομάδα. Ποια είναι η αντίδραση του κόσμου με το που τελειώνει η παράσταση? Σίγουρα είναι διαφορετικές, φαντάζομαι, για τον καθένα ξεχωριστά. Σίγουρα κάτι βλέπει σε εκείνον. Αλλά έτσι, αν υπάρχει ένα κοινό που μπορούμε να κρατήσουμε πολύ συγκίνηση ενδεχομένως. Κοίταξε, δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί η ταυτότητα του κοινού, mm-hmm. γιατί έχουμε παίξει μόλις 3 παραστάσεις. Όμως, είναι εντελώς διαφορετικό το κοινό. Διαφορετικό το κοινό της Παρασκευής, της πρεμιέρας μας, που αρκετοί φίλοι mm-hmm. ήρθαν και μας είδαν, οπότε οι φίλοι είναι υποστηρικτικοί και αλληλέγγυοι. Το Σάββατο είναι κεντρικό το θέατρο, αστικό θέατρο, mm-hmm. έρχονται οι άνθρωποι καλοντυμένοι, έτσι, με διάθεση να βγουν, να διασκεδάσουν, να περάσουν όμορφα. Το έργο μας δεν είναι ένα κλασικό έργο. Έχει μια κινηματογραφική ματιά η σκηνοθεσία mm-hmm. και είναι ένα σπονδυλωτό έργο 6 διαφορετικών ιστοριών με μια μοντέρνα, ας πούμε, ματιά. Mm-hmm. Το Σάββατο είναι πιο συντηρητικό το κοινό, σε μεγάλο μέρος δηλαδή. Μεγάλο μέρος του κοινού είναι πιο συντηρητικό. Μάλιστα. Οπότε ευνηδιάζεται με αυτό που βλέπει και είναι αρκετά επιφυλακτικό. Βέβαια, προσέχουν πολύ. Την Κυριακή, που είναι απογευματινή παράσταση, 8 η ώρα, έρχονται πολλοί νέοι. Και το νεανικό κοινό είναι πολύ πιο ανοιχτό στο να δεχτεί, ας πούμε, το οτιδήποτε. Mm-hmm. Και είναι πιο. Ήταν ας πούμε, τα πράγματα έτσι, δεν σαν τι κάνουμε κι εμείς. Ρε παιδιά. Ναι, πάντως και στην ίδια παράσταση υπάρχουν διαφορετικές αντιδράσεις, γιατί εκ των πραγμάτων είναι, ή τουλάχιστον για αυτό το πράγμα, αυτό θέλουμε να. Προς τα εκεί θέλουμε να πάει το πράγμα. Να είναι ανθρώπινη αυτή η δουλειά, αυτή η παράσταση, και να έχει στοιχεία με χιούμορ, με το δράμα του, με πιο γλυκές στιγμές. Οπότε εγώ είδα και διαφορετικές αντιδράσεις, αναπερίπτωση δηλαδή. Είναι μια πολύ τρυφερή παράσταση και επειδή έχει και μια ολοκληρωμένη και πυκνή διάρκεια, δηλαδή είναι μια ώρα και ένα τέταρτο, mm-hmm. και υπάρχουν όλες αυτές οι ιστορίες, έχει και πολλά κωμικά στοιχεία και κάποια στοιχεία που είναι πιο δύσκολα και πιο συγκινητικά, ακροβατεί και στα δύο η παράσταση. Νομίζω ότι ο θεατής φεύγει με μία αίσθηση ανάλαφρη και ανάτασης τελικά. Γιατί
μικρά-μικρά ψήγματα συμπεριφοράς, τα βλέπει και στις δικές του σχέσεις και στον εαυτό του και κλείνει και με μια ευχάριστη εικόνα η παράσταση και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία αφορμή να ξανασκεφτούμε πράγματα τα οποία μας περνάνε δεδομένα και δεν τα σκεφτόμαστε όσο θα έπρεπε, όπως τη σχέση μας και, και τη ζωή μας συνολικά. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μέσα από αυτές τις ιστορίες σίγουρα ο θεατής θα ταυτιστεί με μία ή και με όλες ενδεχομένως, γιατί κάτι έχει να πάρει από την κάθε ιστορία. Mm-hmm. Αναγνωρίζει τον εαυτό του σε κάποια από τα πρόσωπα. Πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο και η ιδέα και πώς έχει ξεκινήσει. Και να πω ότι ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν περνάνε οι ήρωες, πάντα μένει στο τέλος μια αίσθηση ελπίδας. Σημαντικό. Σημαντικό. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι στο Gloria Μικρό, Υποκράτους 7 στην Αθήνα. Θα δώσω και ένα τηλέφωνο, 210-3642-334. Ή viva.gr. Ή μέσα από το viva.gr. Θέλω να πούμε λίγο και τους ηθοποιούς και την σκηνοθεσία, ποιος την έχει κάνει. Σκηνοθεσία έχει κάνει ο Χρήστος Σουγάρης, που πρόσφατα βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο σκηνοθεσίας νέου σκηνοθέτη, Καρόλου Κούν. Τη μουσική την έχει κάνει ο Βασίλης Τζαβάρας. Σκηνικά ο Γιάννης Θεοδωράκης. Κίνηση η Γεωργία Βασκαντήρα. Μουσική την είπαμε. Βοηθός σκηνοθέτη η Σοφία Καστρισίου. Φωτισμούς. Ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. Και τώρα οι υπόλοιποι ηθοποιοί που δεν είναι εδώ. Την καθαρίστρια την κάνει η εξαιρετική Μέρη Σαουσοπούλου. Την αυστηρή ρεσεψιονίστη την κάνει η Διονυσία Σακελαρίου και τον μπάρμαν, τον νευρικό εραστή, τον κάνει ο Σωτήρης Χατζιαγόρου. Μία παράσταση με 6 ανθρώπους μπροστά, με πολλούς συντελεστές από πίσω, που σίγουρα πρέπει να δείτε. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο στις 9, Κυριακή 8. Κυριακή στις 8 η ώρα. Θα πάει μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου, τουλάχιστον όπως μέχρι στιγμής είναι το πρόγραμμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σε ευχαριστούμε. Και σε περιμένουμε αν μπορείς να έρθεις την Παρασκευή. Την Παρασκευή, ναι. Εντάξει, μία ώρα και πόσο μου πρέπει. Ένα τέταρτο. Μία ώρα και ένα τέταρτο, μια χαρά προλαβαίνω. Τέλεια. Και το Σάββατο και την Κυριακή. Τέλεια. Ωραία. Να έρθεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ειλικρινά. Λοιπόν, εσείς δεν ξεχνάτε και μέσα από το viva.gr, γιατί είστε και λίγο πιο της ιντερνετικής κατάστασης. Ωστόσο, άλλη μια φορά ξαναλέω, 210-3642-334, Hotel Marina. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σας ευχαριστώ και ακόμα μια φορά που ήσασταν στην παρέα μου και με τιμήσατε με την παρουσία σας. Γεράσιμος Μιχελής, να τα πω και σωστά, από αριστερά προς τα δεξιά, Μυρτό Γκόνη και Διονύσης Μπουλάς. Εμείς θα τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ στην παρέα.